Καλησπέρα σας. Εδώ είμαστε και σήμερα, 5η 19 Σεπτεμβρίου, ξεκινάμε. Ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4, εκπομπή για όλα τα θέματα του Ηρακλή. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύθμιση του ήχου Χρήστος Κιώσης. Καλησπέρα Χριστάρα μου και στον αέρα, καλησπέρα και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει είτε μέσω ραδιοφώνου είτε μέσω διαδικτύου και είστε εδώ πιστά στην παρέα μας και σήμερα. Παρέα, δύο φορές τη λέξη παρέα, τη λέω, με την Data Lab, το κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια μπαρίστα ή σεμινάρια στα τουριστικά. Γίνε επαγγελματίας μπαρίστα με εκπαίδευση στα μυστικά της παραγωγής του καφέ, επαγγελματίας bartender, κάνε σεμινάρια στο service και όλα αυτά με πιστοποίηση σε λίγες μόνο μέρες. Και αν θες φυσικά κάτι παραπάνω, μπορείς να παρακολουθήσεις σεμινάρια εξειδίκευσης στα τουριστικά και να πάρεις τα εφόδια να δουλέψεις στον τομέα του τουρισμού. Περισσότερες πληροφορίες στο 2310-222-962, στο dadalabs.edu.gr και Εθνικής Αμήνης 14α στα γραφεία της εταιρείας στο κέντρο της πόλης. Τρόποι επικοινωνίας, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 545-26 και το mail της εκπομπής bluelibero@yahoo.gr. Μία λέξη, bluelibero@yahoo.gr. Λοιπόν, στα του ποδοσφαίρου και στα του βόλεϊ, μιας και μιλάμε για το σωματείο που ακόμα βέβαια δεν έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες για τον ΑΣ Ηρακλής, που ξεκίνησε όλη η ιστορία για να παίζει ο Ηρακλής στο βόλεϊ στην Α1 κατηγορία με το Ηρακλής Πεδοσφαίρηση 2015. Είναι ένα σωματείο πλέον που έχει στις τάξεις του τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες του Ηρακλή, το βόλεϊ φυσικά, το ράγκμπι, το κρίκετ των γνωστών, και θέλει να αποκτήσει πλέον και το ποδόσφαιρο για να το κατεβάσει στο γάμα τοπικό προσωρινά μέχρι να βρεθεί κάτι καλύτερο για ένα χρόνο, δεν ξέρω για πόσο, με έδρα το Καφτατζόγλιο και με το να μπουν σε μια διαδικασία να δώσουν ξανά ζωή στη Μίκρα. Όλα αυτά πρώτον δεν έχουν ολοκληρωθεί και δεύτερον δεν έχουν αναλυθεί και δεν αποκλείεται να αναλυθούν αρχές της επόμενης εβδομάδος με κάποια συνέντευξη τύπου. Γιατί είναι και κάτι που ο κόσμος το ζητάει και καλά κάνει, όπως το ζητούσε και το απαιτούσε και εμείς εδώ ως εκπομπή και το ίδιο συνεχίζουμε, να υπάρχει ενημέρωση προς όλους πλην ολοκληρωθεί το οτιδήποτε. Πέρα από τις ενστάσεις περί ονόματος δεν θα συνεχίσω να επεκταθώ, γιατί χθες κοντέψαμε να χαλάσουμε φιλίες. Ευτυχώς δεν έγινε αυτό, γιατί πάνω απ' όλα επικράτησε η αγάπη για τον φίλο μας. Και αυτό είναι ότι χειρότερο. Είναι ότι χειρότερο που συνέβη, είναι ότι χειρότερο που μου συνέβη, είναι ότι χειρότερο που σας συνέβη, είναι ότι χειρότερο που μας συμβαίνει αυτές τις μέρες. Να μαλώνουμε μεταξύ μας για κάτι για το οποίο φταίνε άλλοι και όχι εμείς. Εμείς διαφωνούμε. Άλλοι θέλανε Άρη Παλαιοχωρίου, άλλοι θέλουν γάμα τοπικό, άλλοι δεν θέλουν τίποτα. Η διαφωνία είναι υγεία, αλλά το να μαλώνουμε μεταξύ μας, ενώ κάποιοι άλλοι που όλο το καλοκαίρι έξυναν τα φρύδια τους και τώρα μπορεί να τρίβουν τα χέρια τους για το ότι μας βλέπουν να μαλώνουμε. Δεν πρέπει να τους κάνουμε άλλο τη χάρη. Είτε συμφωνούμε σε κάτι, είτε διαφωνούμε σε κάτι, είτε πάει κάποιος στο γήπεδο, είτε δεν πάει κάποιος στο γήπεδο. Κάποιος που θέλει να πάει στο γήπεδο έχει τους λόγους του, κάποιος που δεν θέλει να πάει στο γήπεδο έχει τους λόγους του. Όλα σεβαστά, τουλάχιστον να σταματήσει αυτό που γίνεται και στο Facebook και παντού. Χθες αναγκάστηκα και την έσβησα τη σελίδα. Σήμερα αναγκάστηκα και την ξανά άνοιξα, γιατί όσο κάνουμε αυτή τη δουλειά χρειάζεται. Τουλάχιστον να σταματήσει το να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας. Είναι κρίμα και δεν μας αξίζει και πρέπει να ξεθολώσουμε λίγο όλοι, να ηρεμήσουμε, να καταλαγιάσει λίγο όλο αυτό, να δούμε τι θα γίνει και να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε ήρεμα. Γιατί το ξαναλέω, άλλοι φταίνε
Και άλλοι μας οδήγησαν εδώ. Ούτε εμείς, ούτε εσείς. Ούτε οι μεν, ούτε οι δε που θέλουν κάτι ξεχωριστό, που θέλουν κάτι διαφορετικό, ο καθένας για τους δικούς του λόγους, για τα δικά του πιστεύω. Είσαι υπέρ του Άρη Παλαιοχωρίου. Οκ. Okay. Είσαι υπέρ του Ηρακλή. Οκ. Okay. Διαφωνούμε. Διαφωνούμε. Βέβαια, εδώ υπάρχει μια λεπτή γραμμή. Αυτή που με έκανε χθες να εκραγώ. Η λεπτή γραμμή συγκεκριμένων ανθρώπων που εδώ και καιρό πίεζαν την εκπομπή να περάσει το δικό τους. Ενώ η εκπομπή έλεγε αυτό που έλεγε η ψυχούλα της. Και τίποτα παραπάνω. Εκεί ξέφυγε το πράγμα. Υπήρχαν άνθρωποι που με έπαιρναν τηλέφωνο που δεν με πήραν ούτε στη γιορτή μου. Που λέει ο λόγος. Μπορεί να είναι και αλήθεια, όχι που λέει ο λόγος. Και δέχτηκε εκπομπή τέτοια πίεση, λες και η εκπομπή αποφασίζει. Δεν αποφασίζει η εκπομπή. Πόσες φορές να το πούμε. Η εκπομπή ενημερώνει. Με τα σωστά της και τα λάθη της. 13 χρόνια τώρα. Ούτε μια μέρα, ούτε δύο μέρες. Αν έχετε βρει άλλη εκπομπή που ασχολείται με τον Ηρακλή 13 σερή χρόνια κάθε μέρα, μπορείτε και εκείνη την εκπομπή να της κάνετε κριτική. Δυστυχώς δεν υπάρχει. Γίνονται προσπάθειες. Να ευχηθώ για ακόμη μια φορά καλή αρχή στο φίλο μου τον Γρηγόρη Παπαγιαννάκη. Πέρα από το site θα ξεκινήσει και web TV και ιντερνετικό ραδιόφωνο. Και χαρά στο κουράγιο του. Αλλά κάποια πράγματα έχουν και τα όρια τους. Και όταν αυτά ξεπερνιούνται, μετά το όνειρο, γιατί είναι όνειρο νομίζω, για μένα ήταν παιδικό να ασχοληθώ με το ρεπορτάζ του Ηρακλή και να βλέπω παιχνίδια, ταξίδια από εδώ, από εκεί. Ταξίδια όχι στη Μεσοποταμία και στην Αγκαθιά. Τέλος πάντων, άλλο είναι αυτό. Όταν πλέον αυτό το όνειρο μετατρέπεται στην κυριολεξία σε εφιάλτη, μετά δεν αντέχεται και πολύ. Τέλος πάντων, πάμε παρακάτω και επανέρχομαι λέγοντας ότι είναι πολύ πιθανό αρχές της επόμενης εβδομάδας να γίνει κάποια συνέντευξη τύπου, να δοθούν τέλος πάντων λεπτομέρειες, να δοθούν εξηγήσεις, να δοθούν αναλύσεις, να κατατεθεί αυτό το πλάνο που έχει να κάνει με το γιατί το σωματείο αυτό, το ΑΣ Ηρακλής, που έχει, επαναλαμβάνω, τις ποδοσφαιρικές ακαδημίες, το βόλεϊ στην Α1, το ράγμπι, το κρίκετ, γιατί επιλέγει να κατεβάσει το ποδόσφαιρο στο γάμα τοπικό. Χωρίς να έχει στόχο την οκταετία για να ανέβει, έχοντας στόχο να κερδίσει χρόνο για να βρει κάποιο άλλο αφημί, να βρει επενδυτή ή να βρει οτιδήποτε άλλο, έχοντας στόχο να παίζει το Καφτατζόγλιο, γιατί η Καφτατζόγλιο είναι ο Ηρακλής, και έχοντας στόχο να δώσει ζωντάνια στη Μίκρα. Βέβαια, αυτά είναι τρία βασικά που τα λέω βάσει του ρεπορτάζ και εγώ πολλές λεπτομέρειες δεν τις γνωρίζω για το πώς θα γίνει όλο αυτό. Περιμένουμε προφανώς την επόμενη εβδομάδα να τα μάθουμε. Θανάση μου, από την αρχή το ήξερα αυτό που λες. Απλά δεν μου δόθηκε χρόνος για να το πω φωναχτά στην εκπομπή. Γιατί, επαναλαμβάνω, δεχθήκαμε αδικαιολόγητα πάρα πολύ μεγάλη πίεση. Λογικό, γιατί είμαστε η μοναδική εκπομπή που ασχολείται με τον Ηρακλή στο ραδιόφωνο και μόνο με τον Ηρακλή 13 χρόνια τώρα. Και δεχτήκαμε πίεση του στήλου ότι εμείς αποφασίζουμε. Εδώ βρέθηκε άνθρωπος που στη Γενική Συνέλευση ρώτησε ποιον εκπροσωπώ. Τι να... μόνο αυτό φτάνει. Δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο. Έχουμε μπερδέψει τη βούρτσα με τη βούρτσα. Έχουμε μάθει ή... Έχουμε μάθει τον εαυτό μας να ακούμε μόνο αυτό που θέλουμε. Όταν ακούμε κάτι διαφορετικό, τα παίρνει, τα κάνει, τα ράνει, τον βάλαν και τα λέει, γιατί αυτός ο άνθρωπος που λέει κάτι διαφορετικό δεν μας αρέσει. Όταν μας αρέσει αυτό που λέμε, μπράβο Γιωργάρα. Όταν δεν μας αρέσει αυτό που λέμε, τα παίρνει, τα κάνει, τα ράνει, τα βάνει.
Έχουμε μάθει επίσης να νομίζουμε ότι έχουμε τη δύναμη, έχουμε την εξουσία, έχουμε την, πώς να το πω αλλιώς, τη δύναμη να κάνουμε αυτόν το χαζό που έχετε κάθε μέρα αυτά τα χρόνια εδώ να λέει και αυτό που θέλουμε να ακούσουμε. Και αν δεν το λέει, του κάνουμε πόλεμο. Ρουφιανεύουμε, λέμε ψέματα, συκοφαντούμε, λασπολογούμε και ούτω καθεξής. Και το χειρότερο απ' όλα είναι να πιστεύει κάποιος ότι αυτή η εκπομπή αποφασίζει κάτι για τον Ηρακλή ή ότι αυτή η εκπομπή μπορεί να δρομολογήσει εξελίξεις. Και στην τελική όσοι έχουν παράπονα από αυτούς που αποφασίζουν μπορούν εύκολα να τα εκφράσουν σε αυτούς. Είναι ότι χειρότερο να παίρνω το Χρήστο για κάτι που μου έκανε ο Θανάσης και να του λέω του Χρήστου, Χρήστο, πες το Θανάση εκείνο. Γιατί να μην πάρω το Θανάση κατευθείαν. Τι μου φταίει ο Χρήστος και τον παίρνω 12 ώρα το βράδυ τηλέφωνο που μπορεί ο άνθρωπος να τρώει μια πίτσα και να βλέπει Champions League, να τον ενοχλήσω. Αφού ο Θανάσης είναι το θέμα μου, όχι ο Χρήστος. Δεν ξέρω αν σας βοηθάω με το παράδειγμα. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, πάμε στο μπάσκετ. Το μπάσκετ που εχθές η ανδρική ομάδα μπάσκετ του Ηρακλή ιτήθηκε, λογικό ήταν, καθώς έπαιξε με πάρα πολλές απουσίες και σημαντικές απουσίες σε αυτό το παιχνίδι με τον Προμηθέα, μια ομάδα που, μην το ξεχνάμε, πέρυσι τερμάτισε δεύτερη, έπαιξε τελικό πρωταθλήματος απέναντι στον Παναθηναϊκό. Ο Ηρακλής που ιτήθηκε με 44-82, πολύ μεγάλη διαφορά, αλλά το ξαναλέω, αν δείτε τα δεδομένα θα καταλάβετε το γιατί. Πήραν χρόνο συμμετοχής και οι λεγόμενοι πιτσιρικάδες, τα παιδιά που έχουν μέλλον, τα παιδιά της εφηβικής ομάδας που τα υπολογίζει ο κύριος Καστρίτης και που τους δίνει χρόνο συμμετοχής σε αυτά τα φιλικά, πόσο μάλλον τώρα που υπάρχουν και όλες αυτές οι απουσίες και φαίνονται και χρήσιμοι. Και να δώσουμε την καλησπέρα μας σε ένα από αυτά τα νεαρά παιδιά. Στα 17 του, ο Γιώργος Οφίλιος είναι τώρα στην γραμμή μας. Καλησπέρα από την ώρα για μπλε. Καλησπέρα και σε εσάς, καλησπέρα. Είσαι καλά? Μια χαρά, εσύ? Κουρασμένος? Εντάξει, ξεκουράζομαι σήμερα που έχουμε το ρεπό. Σήμερα έχετε ρεπό, μπορείτε να το απολαύσετε και να ξεκουραστείτε. Η αλήθεια είναι ότι με όλες αυτές τις αναποδιές, Γιώργο, που υπήρξαν στην ομάδα και παίρνεις χρόνο συμμετοχή και κάθε μέρα σκληρές προπονήσεις, κατευθείαν στα βαθιά, έτσι, σε μικρή ηλικία. Ναι, εντάξει, είναι μια ευκαιρία για μας τώρα τους μικρούς να πάρουμε λίγο χρόνο. Προσπαθούμε να το εκμεταλλευτούμε σωστά, αλλά εντάξει, εννοείται πως θέλουμε να γυρίσουν οι συμπαίκτες μας, να είναι υγιείς όλοι, ώστε να έχουμε ένα ανταγωνιστικό σύνολο στο ξεκίνημα του πρωταθλήματος. Είναι αρκετοί που λείπουν. Χθες, για παράδειγμα, η ομάδα έπαιξε χωρίς Σμιθ, χωρίς Σούλερ, χωρίς Ζάρα, χωρίς Καβαδά, χωρίς Μανολόπουλο. Δεν ξέρω, ξεχνάω κάποιον. Νομίζω αυτή. Και ο Δημήτρης, ο Καλαϊτζίδης. Και ο Δημήτρης, ναι. Τα πρώτα δευτερόλεπτα. Είχε κάποια ενόχληση, ένα τράβηγμα, ναι. Άρα μιλάμε για πάνω από μια πεντάδα και μιλάμε για παίκτες που ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορούν να είναι βασικοί, έτσι. Πώς το αντιμετωπίζετε ως ομάδα αυτό στην καθημερινότητά σας? Εντάξει, τα παιδιά δουλεύουν με τους γυμναστές και τους φυσιοθεραπευτές. Εμείς προσπαθούμε να βοηθάμε όσο το δυνατόν περισσότερο και στην ψυχολογία των παιδιών και να βοηθάμε και στην προπόνηση των κότς όσο μπορούμε, ώστε να μην χάσει το ρυθμό της η ομάδα και όταν επανέλθουν τα παιδιά να είμαστε ακόμη πιο ανταγωνιστικοί. Χθες ομολογουμένως ούτως ή άλλως το φιλικό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο, γιατί μιλάμε για μια πολύ καλή ομάδα, αλλά πόσο μάλλον με τις απουσίες δεν μπορούσατε να ανταποκριθείτε, έτσι, να είστε κοντά στο σκορ. Ναι, εντάξει, ο Προμηθέας είναι μια πολύ καλή ομάδα, έτσι κι αλλιώς, αλλά με τις απουσίες που έλειπαν πάρα πολύ έμπειροι παίκτες και ποιοτικοί, προσπάθησαμε εμείς όσο περισσότερο γίνεται. Αλλά εντάξει, ο Προμηθέας είναι μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Πέρυσι έπαιξε και στον τελικό του πρωταθλήματος. Βεβαίως. Και αυτό τα λέει όλα.
Εσύ σημείωσες 5 πόντους με ένα τρίποντο, Γιωργαλάς 2, Πετανίδης 1, πήρατε συμμετοχή, είστε μια τριάδα που δείχνει ούτως ή άλλως ο κύριος Καστρίτης να την υπολογίζει και να υποθέσω, Γιώργο, αυτό ανεβάζει και την ψυχολογία σας, έτσι, να ξέρεις ότι στα 17 σου χρόνια προπονείσαι με την ανδρική ομάδα, είσαι κομμάτι της ανδρικής ομάδος και μπορείς να αρπάξεις αυτό που λέμε όποτε σου δοθεί η ευκαιρία. Εννοείται. Είναι εντάξει, πολύ σημαντικό για εμάς που παίρνουμε τόσο πολύ χρόνο συμμετοχής. Προσπαθούμε, δουλεύουμε με τα παιδιά, τα δύο παιδιά που αναφέρατε, δουλεύουμε πάρα πολύ, δουλεύουμε πολύ σκληρά, ώστε να μπορέσουμε να ανταπεξέλθουμε σε αυτό το υψηλό επίπεδο. Και είναι και μια ευκαιρία στα 17 μας, όπως είπατε, που προπονούμαστε με μια τέτοια ανδρική ομάδα, να μάθουμε από τους συμπαίκτες μας που είναι πιο έμπειροι και από τους προπονητές μας, να μάθουμε από αυτούς στο μπάσκετ. Υπάρχει κάποιος μέχρι στιγμής, ειδικά από τους καινούριους, που σε έχει εντυπωσιάσει? Από τους Έλληνες, από τους ξένους? Ναι, δεν μπορώ να ξεχωρίσω. Είναι όλα τα παιδιά, είναι πολύ καλοί παίκτες. Και δεν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιον και πολύ καλή χαρακτήριση είναι όλα τα παιδιά. Δεν έχω κάποιον έτσι στο μυαλό μου να ξεχωρίσω. Είναι ως γονείς κάποιοι σε εισαγωγικά και λόγω διαφοράς ηλικίας και ως δάσκαλοι προς εσένα, έτσι? Δηλαδή μπορείς κάθε μέρα να ρουφάς σαν σφουγγάρι πράγματα από αυτούς. Καλά, αυτή είναι η ευκαιρία που μου δίνει το να κάνω προπονήσεις και να παίζω αγώνες με αυτή την ανδρική ομάδα. Είναι όλοι πολύ έμπειροι και μπορώ να πάρω πράγματα πολλά από αυτούς. Mm-hmm. Με τον coach Καστρίτη έχετε συνυπάρξει στην Εθνική Εφήβων ή όχι? Όχι εγώ, ο συμπαίκτης μου, ο Φώτης, ο Γιωργαλάς. Ο Γιωργαλάς, ναι. Εσύ πάντως είσαι εν ενεργεία διεθνής, έτσι, αν μπορώ να το πω. Γιατί υπολογίζεσαι, ήσουν και στους παιδες και στους έφηβους, έχεις μια πορεία. Ναι, εντάξει είμαι. Και πιστεύω πως για έναν παίκτη που είναι 17 χρονών η Εθνική Ελλάδος είναι η ύψιστη τιμή στην ηλικία του πάντοτε. Δηλαδή under 17, under 16. Mm-hmm. Είναι ύψιστη τιμή, πιστεύω, να παίζεις με το εθνόσημο. Και σου εύχομαι και εκεί να έχεις διακρίσεις. Μπαίνουμε σε τελική ευθεία. Σας περιμένει πλέον το Περιστέρι. Μετά είναι τα δύο συνεχόμενα παιχνίδια με Άρη και Άρη σε κύπελο και πρωτάθλημα. Πώς τα περιμένεις αυτά? Δουλεύουμε πολύ σκληρά με τους προπονητές, με όλα τα παιδιά. Μας στηρίζει η διοίκηση, το τεχνικό επιτελείο. Οπότε θα προσπαθήσουμε να πάμε όσο πιο έτοιμοι γίνεται, να επιστρέψουν, εννοείται, περιμένουμε όλα τα παιδιά, να δουλέψουμε όλοι μαζί και να πάμε όσο πιο έτοιμοι πρώτα στο Περιστέρι και μετά στα δύο μάτς με τον Άρη. Καλή επιτυχία σου εύχομαι, Γιώργο, και σε σένα φυσικά και σε όλη την ομάδα, να είναι υγιής η ομάδα. Κάντε και έναν αγιασμό, δεν είναι κακό. Εκεί στο Ιβανόφιο, νομίζω, δεν ξέρω, μπορεί να το έχετε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου. Το έχουμε πει μεταξύ σοβαρού και αστείου, ναι. Για να βοηθηθείτε κιόλας. Σε ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Και εγώ. Να είσαι καλά. Αυτά λοιπόν από τον 17χρονο καλαθοσφαιριστή του Ηρακλή και πολλά υποσχόμενο, τον Γιώργο Φίλιο, ταλέντο, όπου δείχνει πραγματούδια σιγά σιγά, μικρός είναι, μην έχουμε και τρελές απαιτήσεις. Ξέρω ότι υπάρχουν παραδείγματα που σε τέτοιες ηλικίες μπορεί να παίξουν και NBA, αλλά εντάξει, okay, δεν είναι οι εξαιρέσεις εκείνα. Ένα παιδί όπως και τα άλλα δύο που δείχνει ο Καστρίτης να τα υπολογίζει, να τα δίνει χρόνο συμμετοχής, όχι μόνο τώρα που υπάρχουν όλες αυτές οι απουσίες, 6 χθες δεν παίξανε, αλλά γενικά έχει το μυαλό του, είναι και στην Εθνική Εφήβων, οπότε οι κεραίες του σε αυτές τις ηλικίες του coach Καστρίτη είναι πάντα ανοιχτές. Έχει ακυρωθεί το φιλικό με τον Ήφαιστο, αυτό που χθες λέγαμε ότι θα γίνει και κλεισμένο των θυρών, δεν θα πραγματοποιηθεί καθόλου, άρα ολοκληρώθηκε κατά κάποιο τρόπο η προετοιμασία για τα φιλικά του Ηρακλή. Αυτό ήταν κοινή απόφαση και των δύο ομάδων, καθώς πέρα από τον Ηρακλή είχαν θέματα τραυματισμών και του ύφεστου Λίμνου. Άρα πάμε σε προπονήσεις μέχρι και την πρεμιέρα 28 του μηνός στο Περιστέρι για την πρώτη αγωνιστική της Basket League. Πάμε, Χριστάρα μου, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και θα επανέλθουμε σε λίγο και με τα δικά σας μηνύματα
και με ό,τι άλλο υπάρχει να καταγράψουμε. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4 παρέα με την Data Labs στο κέντρο διαβίου μάθησης, όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε σεμινάρια και στην πληροφορική 2310-222-962 και datalabs.edu.gr και Εθνική Αμήνη 14α για απαραίτητες πληροφορίες. Τρόποι επικοινωνίας, FM και το μήνυμά σας, αποστολή στο 54526, blueliberopapakiyahoo.gr. Ήρεμου σας βλέπω σήμερα. Καλό είναι αυτό. Γιατί χθες ξεφύγαμε. Λοιπόν, να συνδεθούμε νοερά με R3, Χρήστο, για να ακούσουμε από εκεί το ρεπορτάζ από το χθεσινό φιλικό του μπασκετικού Ηρακλή και με δηλώσεις Κακαρούδη για Ηρακλή και Μπόγρη, ο οποίος συνεχίζει στο Προμηθέα Πατρών. Έχουν ενδιαφέρον. Στην 82-44, χάρη στον επιθετικό πλουραλισμό της και τη σκληροτράχυλη άμυνα που έπνιξε κάθε επιθετικό πλάνο της ομάδας του Καστρίτη. Ήταν ένα πάρα πολύ καλό τεστ για μας σήμερα. Ήταν ένα δύσκολο διήμερο γιατί ταξιδέψαμε χθες, παίξαμε ένα μάτσα αφημερών και είχαμε δεύτερο καπάκι. Είχαμε ένα καλό ξέσπασμα από την αρχή. Πάρει ένα κεφάλι στο σκορ και έτσι καταφέραμε να το διατηρήσουμε. Γιατί όταν και μια ομάδα όπως η Ηρακλής έχει ελλείψεις και δει ότι πάει πολύ πίσω στο σκορ, θα είναι πολύ δύσκολο να ανταπεξέλθει. Δείξαμε ποιότητα και χαρακτήρα μέχρι το τέλος και είμαστε χαρούμενοι γι' αυτό. Κρατάμε τα θετικά στοιχεία που ήταν η άμυνά μας και ότι καταφέραμε να παίξουμε με spacing και σωστά στην επίθεση να μας βγουν πολύ καλά και ελεύθερα σουτ. Τα φιλικά παιχνίδια είναι προπονήσεις για μας. Δυστυχώς έχουμε πάρα πολλούς τραυματίες, σχεδόν 5 βασικοί μας παίκτες. Το λέμε συνέχεια ότι θέλουμε υγεία, το περνάμε έτσι στα ψηλά που λέμε, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ο Προμηθέας είναι μια υπερπλήρης ομάδα. Το Ηρακλής είναι ένα σωματείο το οποίο πραγματικά είναι κόσμημα σε βάθος χρόνου για το ελληνικό μπάσκετ. Είναι ένα σωματείο το οποίο έχει δώσει πολλά στο παρελθόν, έχει βγάλει πάρα πολλούς παίχτες και έχει κάνει τους ανθρώπους της Θεσσαλονίκης να βγουν στους δρόμους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ότι επέστρεψε και από ό,τι φαίνεται επέστρεψε και με υγεία και ελπίζω αυτή τη φορά να χειριστούν τις καταστάσεις όλοι έξυπνα και σωστά, ώστε αυτό να έχει διάρκεια και να μην έχει μόνο ενθουσιασμό. Και από εκεί και πέρα θεωρώ ότι όσο περνάει ο καιρός θα είναι μια ομάδα που θα βγάζει περισσότερη ποιότητα στο γήπεδο και μια έδρα που θα είναι πάρα πολύ δύσκολο να περάσει κάποιος, κυρίως χάρη του κόσμου της που είναι διψασμένος για επιτυχίες και που πιστεύω θα στηρίξει αυτή την προσπάθεια έμπρακτα για να καταφέρει ο Ηρακλής να διωθεί ξανά στην πρώτη κατηγορία. Δουλεύουμε πάρα πολύ σωστά. Χτίζουμε χημεία γιατί είμαστε μια νέα ομάδα, μην ξεχνάμε. Νέα ομάδα και σαν πρόσωπα και στην κατηγορία. Μπορεί το όνομα και το brand name είναι τεράστιο, αλλά απήχε πολλά χρόνια από την Α1. Οπότε, κρατώντας αυτά τα δύο, το πιο σημαντικό είναι ότι έχουμε όλοι πάρα πολύ καλή διάθεση και οι προπονητές και οι παίκτες. Έχουμε αρχίσει και δέρουμε και σαν παρέα και νομίζω ότι θα δικαιωθούμε στο τέλος της χρονιάς. Κανένα προτάσμα δεν τελείωσε ούτε τον Σεπτέμβριο, τον Οκτώβριο ή τον Ιανουάριο. Για μας τώρα ο στόχος είναι πιο πολύ και η Ευρώπη, να καταφέρουμε να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω, να μεγαλώσουμε το brand name του Προμηθέα, γιατί αυτό πραγματικά το αξίζει και αυτό θέλει. Και γι' αυτό ήταν μια επιλογή για αρκετά παιδιά που ήρθαμε φέτος εδώ πέρα, γιατί ξέρουμε ότι η φιλοδοξία της ομάδας δεν έχει ταβάνει. Και έτσι να συνεχίσουμε και να κάνουμε τον Προμηθέα όχι μόνο την ομάδα της Πάτρας αλλά την ομάδα της Ελλάδος αφού δεν υπάρχει οπαδικό στη μέση. Λόγω των πολλών απουσιών αναβλήθηκε το προγραμματισμένο φιλικό. Αυτό ήταν το ηχητικό απόσπασμα ρεπορτάζ. Γιώργος Μαυρόπουλος στο ρεπορτάζ και R3 και οι δηλώσεις του Κακαρούδη για τον Ηρακλή και του Μπόγρη που είχαν ενδιαφέρον. Ακούσατε πώς μίλησε για τον Ηρακλή. Στολίδη είπε. Και δεν έχει και άδικο. Μάνο μου καλησπέρα. Γιώργο, ζούμε για να σε ακούμε. Ηρακλής, λόγος τιμής, αιτία θανάτου. Όλοι μαζί για τον Ηρακλή. Την καλησπέρα μου στο Μάνο, τον ποιητή μας. Κάθε μέρα στέλνει και το μήνυμά του. Θυμίζω για τους υπόλοιπους, FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526 και blueliberopapakiyahoo.gr. Ο 14χρονος καλός φίλος εκπομπής, ο Φίλιππος, από τη Βέρεια. Είναι ο Φίλιππος Βέρειας δηλαδή. Ο Φίλιππος Βέρειας που μικρέ μου, Φίλιππε, πάει για άνοδο στην Α1 στο βόλι, να ξέρεις. Γιατί έχει πάρει και Ντίνα και Στίγκα και πάρα πολλούς παίκτες. Στο βόλι. Και στο μπάσκετ στην Α2. Έφυγε. Ναι, έφυγε ο Ιπποκράτης από την ΚΟ. Ο Ιπποκράτης από την ΚΟ που πέρυσι ήρθε ως μετεωρίτης και τώρα το είπε και αυτό το πείμα. Λοιπόν, τι λέει ο Φίλιππος, ο Φίλιππος Βέρειας. Ψηλά το κεφάλι ρε μάγκες, εγώ είμαι 14 ετών, δεν απογοητεύομαι, διαρκείας και τα καλύτερα έρχονται. Πάμε Ηρακλάρα μου δυνατά, λευτεριά στον Ηρακλή μας. Γεια σου, μικρέ μου φίλε.
Τι μικρή δηλαδή, πλέον οι 14χρονοι είναι κοντζάμ άντρες. Εμείς 14 χρονών παίζαμε με Playmobil, που λέει ο λόγος. Τώρα 14 χρονών τα έχουν κάνει όλα. Άλλη κουβέντα αυτή. Κακώς τα έχουν κάνει όλα στα 14 τους, αλλά τέλος πάντων. Στο βόλεϊ είχαμε αφήξεις και του Ρούντι Βερχόεφ και του Στάνισλαβ Νεβιαντόμσκι. Θα δυσκολευτούμε. Πρέπει να το βρούμε nickname αυτόν. Να τον λέμε Νέβια. Να τον λέμε Νέβια να τελειώνουμε. Εντάξει. Γιατί άντε το Στάνισλαβ είναι ωραίο. Το Νεβιαντόμσκι είναι λίγο δύσκολο. Είναι λίγο δύσκολο. Θα πάει κανείς να περιγράψει βόλεϊ και θα του φύγει καμιά γλώσσα. Διαβάζω το δελτίο τύπου της ανδρικής ομάδος βόλεϊ του Ηρακλή. Ο Ρούντι Βερχόεφ βρίσκεται στην Ελλάδα και ακολουθεί κανονικά τις προπονήσεις μαζί με τους υπόλοιπους αθλητές. Ο ίδιος δήλωσε τα εξής: οι δύο μέρες στην Ελλάδα είναι φανταστικές. Δουλεύουμε με τους παίχτες, όλο το προπονητικό team και κάθε μέρα προσπαθούμε να γίνουμε καλύτεροι. Μου αρέσει το παιχνίδι, μου αρέσει να παίζω με αυτά τα παιδιά και είμαι ενθουσιασμένος για αυτή τη σεζόν. Είναι η πρώτη φορά που αγωνίζομαι στον Ηρακλή και συνεργάζομαι με αυτά τα παιδιά. Η ομάδα είναι δυνατή, επικρατεί ωραίο κλίμα και απαρτίζεται από νεαρούς και με αρκετό ενδιαφέρον αθλητές. Περιμένουμε να ενσωματωθεί και ο Στάνισλαβ. Είδες και αυτό ο Στάνισλαβ τον είπε, για να ολοκληρωθεί το ρόστερ και να δουλέψουμε όλοι μαζί. Σήμερα ενσωματώθηκε και ο Στάνισλαβ Νεβιαντόμσκι, ο οποίος μάλιστα πραγματοποίησε την πρωινή προπόνηση με τους υπόλοιπους αθλητές. Επίσης, η διάθεση των εισιτηρίων διαρκείας για τη νέα αγωνιστική περίοδο 19-20 συνεχίζεται κανονικά. Η προπόληση, μας ενημερώνει το ΤΑ Ηρακλής, γίνεται από το Κατσάνιο Γυμναστήριο καθημερινά από τις 9 το πρωί ως 9 το βράδυ. Υπάρχουν προβλήματα στο βόλι. Δεν είναι καινούριο αυτό που σας λέω. Γιατί, ναι, μεν υπάρχει αδειοδότηση, αλλά μπροστά μας έχουμε και το πιστοποιητικό συμμετοχής από την Επιτροπή Επαγγελματικού Αθλητισμού. Και όπως μας έλεγε πριν από μια-δυο εβδομάδες εδώ ο γραμματέας του τμήματος του Διοικητικού Συμβουλίου του Βόλου, ο κύριος Απόστολος Βαβακίδης, υπογράψαμε, συμφωνήσαμε, διακανονισμούς, συναλλαγματικές κτλ. Κτλ. Αλλά όλα αυτά πρέπει να τηρηθούν. Και υπάρχουν και, συγγνώμη για την έκφραση, και τσιβιά του παρελθόντος. Κάτι ξτοφιδέλιδες, κάτι γκυρτζίκηδες. Θυμάστε που είχε αναφερθεί τότε ο κύριος Καλαϊτζίδης σε μια συνέντευξή του για τον Γκυρτζίκη. Ο Γκυρτζίκη έπαιζε βόλεϊ στον Ηρακλή, Χρήστο μου, το 2002 και το 2004. Και τώρα έχουμε 19. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι αυτά είναι αγκάθια που τα κόβεις και ξαναμεγαλώνουν. Δύο παραδείγματα εδώ που απασχολούν και υπάρχουν και άλλα. Και χρειάζονται τα διαρκείας απαραίτητος, γιατί τουλάχιστον αυτή τη στιγμή είναι μια σημαντική πηγή εσόδων. Θα μου πεις, με τα 100 ευρώ γίνεται δουλειά. Μπορεί και να γίνεται προσωρινά. Και με ένα ποσό που είχε δώσει ένας Ηρακλειδέας και μπράβο του, ανώνυμος, και υπάρχει αδειοδότηση, και προφανώς θα χρειαστεί ακόμα ένα τέτοιο ποσό τώρα. Αλλά είναι ένας κίνδυνος που ελοχεύει, είναι ένα πρόβλημα που το αντιμετωπίζουν και προφανώς στις αρχές της εβδομάδος, όταν και θα γίνει αυτή, αν θα γίνει, η συνέντευξη τύπου, θα ακούσουμε πράγματα και για τον ποδοσφαιρικό Ηρακλή και για τον βολεϊκό Ηρακλή που έχουν ενδιαφέρον. Ξέρω, μακάρι να ανέβει και στο βόλεϊ και στο μπάσκετ, θα έρχεται βέρεια η Ηρακλάρα μας. Ποιος τη χάρη σου, Φιλιππέ μου, άμα γίνει αυτό. Θα βλέπεις κοντά σε σένα εκεί τον Ηρακλή σε βόλεϊ και μπάσκετ. Το βόλεϊ πάντως δεν λέω ότι είναι σίγουρο, αλλά με την ομάδα που έχει δημιουργήσει ο Φίλιππος Βέρειας στην Α2 πάει βούρια για άνοδο. Αν θέλει κάποιος να επικοινωνήσει με την εκπομπή, μπορεί να το κάνει. Έχουμε ένα τεταρτάκι. 2310-287-38, 6945-287-38. Ήρεμοι να είμαστε. Χθες δεν ήμουν εγώ. Πλέον είμαι. Και θέλω να πιστεύω ότι θα είμαι από εδώ και πέρα. Γιατί παράγεινε το κακό με όλη αυτή την ένταση, με όλη αυτή την πίεση, με όλο αυτό που τραβάμε, όχι μόνο εγώ, πολλοί από εμάς καθημερινά. Δεν μας αξίζει, νομίζω, και καλό είναι να βάλουμε ένα μαχαίρι σε αυτό για να βρούμε λίγο ξανά την ηρεμία μας, όποιες και να είναι οι αποφάσεις από εδώ και πέρα, γιατί ξέφυγε το πράγμα και μαλώνουμε με φίλους μας και είναι πολύ άσχημο.
Όποιος θέλει να επικοινωνήσει λοιπόν, 2310-287-38, 6945-287-38, να μας πει μια καλησπέρα, να μας πει ό,τι θέλει. Άμα θέλει να μας δώσει προγνωστικά για το Europa League, στα Ηρακλάκια που μας ακούνε, να βγάλουν κανένα φράγκο, να μας το πει, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Έχεις κανένα σημείο, Χρήστο, για σήμερα? Celtic διπλό μέσα στη Ρεν. Αυτό είναι επιθυμία, ναι. Αυτό είναι επιθυμία. Μιας και το ανέφερα, τα παιχνίδια ξεκινάνε τώρα, 8 παρα 5. Είναι αρκετά και μετά είναι τα υπόλοιπα, η δεύτερη φουρνιά στις 10. Χάκα TPS 0-1, Dem Haag Al Sab 1-1, Vale Ro... Τι είναι αυτό τώρα? Roskilde 1-0 και έχουμε και σκορ στο Χαποέλ Άκο, Χαποέλ Μπνέι Σαχνίν 1-1 για τα αρρωστάκια του στοιχήματος που μας ακούνε τούτη την ώρα. Ξαναλέω, 2310-287-38, 6945-287-38, όποιος θέλει να επικοινωνήσει, να πει τον πόνο του, να πει ό,τι θέλει, να πει την άποψή του, χωρίς να ξεφεύγουμε, μπορεί να το κάνει για τώρα δεκάλεπτο, πριν είπα τέταρτο, τώρα είμαστε στο δεκάλεπτο, μέχρι να τελειώσει και η σημερινή μας εκπομπή. Για την οποία θέλαμε να έχουμε μία ακόμα συνέντευξη στον αέρα, αλλά και σήμερα δεν μας έκατσε. Μάλλον θα πάει από εβδομάδα. Παρακαλώ, καλησπέρα. Γεια σου, Γιώργο. Γεια σου, φίλε μου. Τομάς από Αλεξάνδρεια. Έλα ρε, Τόμ. Τι κάνουμε. Επιτέλους ακούω κιόλας. Ρε φίλε, εντάξει, γιατί... γραμμές δεν βγάζεις. Όχι συχνά, όχι συχνά. Μία στο τόσο. Και βλέπω ότι υπήρχε μεγάλη τέτοιο να βγει ο κόσμος στον αέρα, γι' αυτό είπα να πάρω εγώ αυτή τη φορά. Βλέπεις, Γιώργο, έτσι όπως μας καταντήσανε, δεν ξέρουμε τι να πούμε για τον Ηρακλή αν ανοίξουμε το στόμα μας. Γιατί ξέρω εγώ κάθε μέρα που μιλάω. Θα ακούω, αγόρι, να μου σ' ακούω και σένα. Άσε να πάστα να πάνε. Και ξέρεις ποιο είναι το πρόβλημα, Θωμά μου, ότι ό,τι και να πεις, τον πελάς θα βρεις στο τέλος. Αυτό ακριβώς. Αυτό και αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Αυτό είναι ό,τι χειρότερο. Δηλαδή, χθες τα πήρα με τον εαυτό μου. Δεν μπορείς να φανταστείς. Μπορείς, γιατί ακούς την εκπομπή χρόνια κάθε μέρα. Αλλά θα μαλώνουμε μεταξύ μας. Δηλαδή, δεν μας αξίζει αυτό το πράγμα. Ο απότερος κάποιοι άλλοι φταίνε γι' αυτό, έτσι. Κάποιοι άλλοι φταίνε γι' αυτό. Ο απότερος σκοπός τους ήταν αυτός, Γιώργο. Και δυστυχώς το μάμου μου το πετύχανε. Λυπάμαι που το λέω, αλλά το πετύχανε. Αυτό. Και εγώ αυτό το συμπέρασμα έβγαλα, Γιώργο. Δεν γίνεται, φώναζες ένα καλοκαίρι και εσύ φωνάζαμε κι εμείς όλοι. Τέτοιο λοιπόν, αυτή η στασιμότητα που υπήρχε, το να πάνε να τρέχουν κάποιοι στο Βόλο, κάποιοι άλλοι, ξέρω εγώ, στην Τρίγλια. Φτάσανε μέχρι εδώ και μέχρι τα δικά μας εδώ τα χωριά. Λοιπόν, να ψάχνουν να βρουν. Και Κιλκής πήγανε και Ίας Μοκομοτηνής πήγανε και παντού. Παντού, πολύ σου λέω μέχρι εμάς εδώ. Και καταλάβαινες από πίσω ότι άντε με το που πήγαινε κάποιος να κάνει κάποιο deal, κατευθείαν κάποιος άλλος από πίσω το χαλούσε. Είχαμε τον Μπέο, ξέρω εγώ, όλο το καλοκαίρι. Ναι, ελάτε. Ναι, ξέρω εγώ. Ναι, θα το πάρουμε. Ναι, δεν θα βρείτε. Μια κολυσιεργία, η οποία, ρε παιδί μου, στο τέλος κατάλαβες ότι ήταν μόνο και μόνο για να περάσει ο χρόνος και να βρεθούμε σε αυτό το σημείο που φτάσαμε σήμερα και να σου λένε, ξέρω εγώ, ή άριση. Να σου λένε η άριση τίποτα, ναι. Και να λες τώρα τι κάνω, ναι. Και αυτό ήταν που είναι που μας τσάτισε ακόμα περισσότερο και με όλους όσοι ασχολήθηκαν. Ήταν λίγο εκβιαστικό αυτό, να μην πω πολύ, έτσι. Αυτό ακριβώς. Αυτό ήταν, εγώ πιστεύω, το βαθύ το νόημα που πήραξε όλους τους Ηρακλειδείς. Ότι περάσαμε όλο το καλοκαίρι, από τον Απρίλιο μέχρι τώρα, και δεν έγινε τίποτα. Γιατί όποτε πήγαινε να γίνει, λες και υπήρχε κάποιο άλλο μαγικό χέρι, Θωμά, το χαλούσε. Ναι. Έλεγε τραβήξτε το και αφήστε το να πάει όσο τέτοιο. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα γίνει από εδώ και πέρα. Δεν ξέρω τα πράγματα. Να δούμε τώρα αν θα ολοκληρωθεί αυτό με το γάμα τοπικό. Τι να σου πω. Περιμένουμε να υπάρξει και μια συνέντευξη τύπου από εβδομάδα να μάθουμε περισσότερο. Λοιπόν, πρέπει να υπάρξει ενημέρωση προς τον κόσμο, δεν το συζητάμε.
ας παραμερίσουμε λίγο όλοι τα εγώ μας και ας κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να συζητήσουμε πολύ σοβαρά όλη αυτή τη χρονιά που μας έρχεται τι θα κάνουμε. Αν γινόταν αυτό, Θωμά, που λες τώρα, μέσα στο καλοκαίρι, θα είχε βρεθεί λύση σε μια εβδομάδα. Αν ήταν όλοι μαζί ενωμένοι, θα είχε βρεθεί λύση σε μια εβδομάδα. Αλλά όταν τη μία μέρα είναι έτοιμο να ανακοινωθεί το deal της Τρίγλιας και την επομένη πάνε αυτοί που πήγανε, τα λέω κάθε μέρα, και το χαλάνε. Ναι. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα του τι έγινε όλο το καλοκαίρι, έτσι. Αυτό ακριβώς. Μα γιατί να το χαλάνε, αυτό είναι που γιατί, γιατί ποτέ όλοι αυτοί που ψάχναν λύσεις δεν ήταν ένα, γι' αυτό. Και δεν συνεννούνταν, δεν έπαιρναν ούτε του κόσμου, ξέρω εγώ. Μπορεί να είχαν διαφορετικά συμφέροντα, μπορεί, δεν ξέρω. Υποθέσεις κάνω. Αυτό. Διαφορετικά συμφέροντα, διαφορετικά. Δεν ξέρω, δεν. Η μόνη μου ευχή για φέτος είναι, σου λέω, ας και μπορέσουμε να γίνει μια Ομόνοια και να κάτσουμε όλοι σε ένα τραπέζι και να προσπαθήσουμε να βρούμε λύση από τώρα για το τι θα κάνουμε του χρόνου. Μακάρι να μπορέσουμε να βρούμε, ξέρω εγώ, μέχρι τα Χριστούγεννα, μέχρι τον Ιανουάριο, να έχουμε κλείσει κάτι, να είναι σίγουρο, και από εκεί και πέρα να βάλουμε όλοι. Έχω την αίσθηση ότι γι' αυτό το λόγο θέλουν να προχωρήσουν και αυτό που λέγεται γάμα τοπικό, όχι για να παίζει η ομάδα 8 χρόνια για να ξανανεύει, αλλά για να βρεθεί μια άλλη λύση. Εχθές ένας πολύ καλός μου φίλος, αδερφός μου, στο Ασβεστοχώρι, ο Χάρης, να είναι καλά, μου λέει το εξής. Μου λέει, ρε Γιώργο, έρχονται και με κράζουν κάποιοι και μου λένε, γιατί και αυτός δεν ήθελε Άρη Παλαιοχωλίου, γιατί δεν ήθελε Άρη Παλαιοχωλίου, τέλος πάντων, δεν χρειάζεται επιχειρήματα γι' αυτό. Για γνωστούς λόγους. Ναι. Του λένε, ναι, αλλά τώρα με το γάμα τοπικό θέλουμε 8 χρόνια. Γιατί αν ο Ηρακλής φέτος έπαιζε στη Δέλτα Εθνική, υπέγραφε κανείς ότι σε 3 χρόνια θα ήμασταν παλικάρια Σούπερ Λίγκα. Ποιος το υπέγραφε αυτό? Το υπέγραφε κανένας? Έλατε. Το υπέγραφε κανένας ότι φέτος η ομάδα ως Άρης Παλαιοχωρίου θα ανέβαινε και θα έπαιζε του χρόνου γάμα εθνική? Το υπέγραφε κανένας ότι σε 3 χρόνια θα ανεβαίναμε σκαλί-σκαλί όλες τις κατηγορίες? Μπορεί πάλι 8 να κάναμε. Δεν το ξέρεις αυτό. Το ξέρεις. Εννοείται, Γιώργο. Δηλαδή, εσύ περίμενες τώρα φέτος και να παίρναμε το Άρης Παλαιοχωρίου. Και τι ρετσινιά θα είχες ως Αρικλής που σας κοροϊδεύαν όλοι. Και μπορεί να αργούσες πάλι. Αλλά. Αυτή η λύση δεν είναι για να κάνει η ομάδα 8 χρόνια να ανέβει. Αυτή η λύση είναι για να βρεθεί κάτι άλλο. Αυτό καταλαβαίνω εγώ, μπορεί να κάνω λάθος. Θέλω να γίνει κάποια συνέντευξη τύπου, θέλω να δοθούν εξηγήσεις από αυτούς που το τρέχουν για να μάθουμε λεπτομέρειες. Θωμά μου, να είσαι γερός, βάστα γερά εκεί στην Αλεξάνδρεια. Να είστε καλά κι εσείς, υπομονή. Και και από κοντά να μας έρθει κανένα παιχνίδι, γιατί ξέρω ότι τρως τα νύχια σου, Ηρακλή, δεν βλέπεις, οπότε είσαι δύσκολο. Και μακάρι να τέτοιο. Εντάξει. Να σε δούμε σε κανένα γήπεδο. Να σε καλά, Θωμά, να σε καλά. Παρακαλώ, στον επόμενο. Ναι. Τα νύχια του τρώει ο προηγούμενος. Θα τα τρώει. Εμείς που τα τρώμε τα νύχια μας εδώ και 55 χρόνια. Το θέμα είναι ότι μεγαλώνουμε και ένα δευτερόλεπτο να ακούσει. Ναι. Εντάξει. Γιατί καταρχήν, εγώ νομίζω σαν δημοσιογράφος θα πρέπει να εξηγήσεις ορισμένα βασικά πράγματα. Εγώ. Και οπωσδήποτε. Δεν θα πρέπει. Για να ενημερώνεις τον κόσμο. Να ενημερώνεις τον κόσμο. Αυτό εσύ κάνω. Δεν ενημερώνεις, όχι. Παίρνεις μία θέση. Α, δεν ενημερώνεις. Αυτή η θέση ξέρουμε ποια είναι. Ναι, το 5-10 ατόμων. Η δική σας θέση ποια είναι, κύριε μου? Αυτή είναι. Εμείς πηγαίνουμε 60 χρόνια στο γήπεδο, θύρα 13, και μας έχει στερήσει αυτό το δικαίωμα. Εγώ? Εσύ και η παρέα σου. Ποια είναι η παρέα μου, κύριε μου? Η 50. Ποιοι είναι οι 50? Πείτε μου λίγο το όνομά του επωνυμού. Εγώ θα πω και το όνομά του, γιατί δεν φοβάμαι. Οι 50 οργανωμένοι. Οι οργανωμένοι δεν είμαι εγώ. Λάθος κάνετε. Λέγομαι Γιώργος Ματζιούκης και η εκπομπή μου λέγεται Ώρα για Μπλε. Λοιπόν, κύριε Ματζιούκη. Ναι, κύριε, το όνομά σας, το ονοματεπώνυμό σας θέλω. Ιωαννίδης Γεώργιος. Ωραία. Λοιπόν, ήσουν στην αυτή στην. Όχι, είχα εκπομπή. Δεν υπάρχει γενική συνέλευση. Είχα εκπομπή, ήμουνα εδώ να ενημερώνω τον κόσμο. Μην κρυβόμαστε, δεν υπάρχουν συνελεύσεις. Είχα εκπομπή. Είχες εκπομπή. Ναι. Οι άλλοι δημοσιογράφοι γιατί δεν ήρθαν? Ρωτήστε τους άλλους δημοσιογράφους, όχι εμένα. Μήπως είναι τυχαίο το γεγονός αυτό? Ρωτήστε δηλαδή τους άλλους δημοσιογράφους. Βγείτε στις εκπομπές τους και ρωτήστε τους. Λοιπόν, τι απόφαση έχει πάρθει?
Καμία. Ήσουν εκεί, το ήξερες. Δεν ήμουν εκεί, σας λέω. Όταν είπε, καταρχήν υπήρχαν αντιδράσεις εκατέρωθεν. Ναι. Εντάξει. Εσείς είστε λοιπόν, υπέρ του Άρη Παλαιοχωρίου, κύριε Ιωαννίδη. Αρικλής δηλαδή τώρα, αυτό που μας λες συνέχεια και μας σπάς τα νεύρα με αυτό το... Άμα σας πάω τα νεύρα να μην με ακούτε, κύριε Ιωαννίδη. Σαν Πόντιος Κατερίνης, δεν σε πειράζει αυτό? Όχι, δεν με πειράζει. Πάρε τηλέφωνο συνέντευξη τον Σωτηρόπουλο για να είσαι μια χαρά. Πάρε το φιλαράκι σου. Προτιμώ να βγάζω εσάς κάθε μέρα, κύριε Ιωαννίδη. Δεν μπορείτε μας, γιατί δεν έχουμε την ίδια φωνή. Άμα μπορείτε να έρθετε εσείς, κύριε Ιωαννίδη, να κάνετε την εκπομπή, άμα θέλετε. Για να έρθουμε εκεί που, από εκεί που ξεκινήσαμε. Θέλετε κάθε μέρα να κάνετε εσείς την εκπομπή? Κακό κάνεις, καλό δεν κάνεις. Εσείς τι καλό κάνετε? Κακό κάνεις, αφού κάνω κακό, αφού κάνω κακό, κύριε Ιωαννίδη, και εγώ πάω 40 χρόνια. Εμείς 60 χρόνια πηγαίναμε στο γήπεδο. Ναι. Στο γήπεδο 60 χρόνια. Εγώ δεν πάω δηλαδή στο γήπεδο, εσείς πάτε. Τον Ηρακλή τον είχαμε σαν καμάρι. Εγώ δεν τον έχω σαν καμάρι. 13 χρόνια ποιος κάνει εκπομπή εδώ κάθε μέρα για να ακούσει εσύ. Εσείς που τον αναλάβατε. Και εγώ δεν ανέλαβα τίποτα. Εγώ δεν ανέλαβα τίποτα. Εγώ δεν ανέλαβα. Ακούτε, μ' ακούτε. Εγώ δεν ανέλαβα τίποτα. Να μην λες αυτά που θέλεις. Εσύ λες αυτά που θέλεις. Μήπως θυμάσαι τον Τάκη και τον Λάκη? Εγώ τον έφερα τον Τάκη. Εγώ τον έφερα τον Τάκη. Πάντως όχι εμείς, η παρέα. Τότε γιατί το λες εμένα, εγώ τι είμαι? Ποια παρέα? Αυτούς εκφράζεις. Τι λες τώρα, τον εαυτό μου εκφράζω. Όχι, τον εαυτό μου εκφράζω. Δεν εκφράζεις όσο εκφράζω. Δεν ξέρω ποιον εκφράζω εγώ. Επειδή δεν εκφράζω εσένα. Επειδή δεν εκφράζω εξένα. Να ακούς Μπούζο, Κανελάκι και Πετρουλάκι. Αυτός αξίζει. Αυτός αξίζει. Πρέπει να ακουστεί και μια αντίθετη φωνή. Η αντίθετη φωνή είναι προκλητική, ηρωνική και εριστική. Όταν θα μιλάς ήρεμα και ωραία και όταν θα πάψεις να λες. Ο Αρικλής. Ναι, είναι Αρικλής. Άρης Παλαιοχωρίου τι είναι, Αρικλής δεν είναι? Η Πόντη Κατερίνης δηλαδή δεν σε πείραζε? Όχι, δεν με πείραζε, το ίδιο είναι. Δεν σε πείραζε, δεν είναι το ίδιο? Το ίδιο είναι. Πρότερο, σε διάλυσε τον Εραστέχνη. Το ότι θα έρχεται ο Αριανός όταν θα παίξεις ξανά Ηρακλής Άρης και θα σου λέει καλό το παιδί μου, θα σ' αρέσει. Καταρχήν, κοίταξε, δεν μπορείς να με πας εκεί που θέλεις. Θα σε πάω εγώ στην πραγματικότητα. Εσύ ποιος είσαι για να με πας όπου θέλεις εσύ? Στην πραγματικότητα. Εγώ ποια είναι η πραγματικότητα? Τηλέφωνο. Δεν είπες να πάρουμε τηλέφωνο να πούμε την άποψή ναι, μας. Και είσαι προκλητικός. Να με θεωρείς, γιατί είμαι αντίθετη φωνή, προκλητικό. Με τον τρόπο σου είσαι προκλητικός, δεν μιλάς. Θεωρώ ελάχιστο να μην πω κάτι. Και εσύ είσαι ελαχιστότατος. Εντάξει. Καλό σου βράδυ. Γεια σου. Γεια σου. Στα τσακίδια και στα κομμάτια. Δεν θα ακούς τίποτα, γιατί σε ενημερώνω ότι σύντομα η εκπομπή θα κλείσει. Να ακούς Μπούζο, Πετρουλάκι και Κανελάκι. Αυτό σου αξίζει. Αυτό σου αξίζει. Γελίε. Που θα με πεις ελάχιστο στον αέρα. Που έχω φάει την ψυχή μου εδώ κάθε μέρα 13 χρόνια. Γελίε! Γελίε, Ιωαννίδη! Που θα με πεις εμένα στον αέρα ελάχιστο! Γελίε! Η παρέα μου και η οργανωμένη. Το μάθαμε τώρα την καραμέλα. Αστείε άνθρωπε. Θα με πεις εμένα για τον Ηρακλή. Καραγκιόζη! Καραγκιόζη! Ιωαννίδη! Πού σε Ηρακλής εσύ? Να πας στο Χαριλάου να δεις τον Άρη, άμα θέλεις. Ελάχιστο σήμα, αλλά με ακούς κάθε μέρα. Και σε εκνευρίζει το Αρικλής. Γιατί το ακούς? Βάλε μουσική. Τώρα μας σταματήσει η εκπομπή, τι θα ακούς, Γελίε? Ιωαννίδη. Και επειδή το όνομα είναι, μην παρεξηγηθώ, Ιωαννής λέγεται αυτός, έτσι είπε ότι λέγεται, δεν ξέρω αν λέγεται, έτσι μπορεί να και ψέματα, ο συγκεκριμένος. Παρακαλώ. Έλα ρε Γιώργο. Καλησπέρα. Έλα, μ' ακούς, Χρήστος. Γεια σου, Χρήστο. Έλα λοιπόν, ηρέμησα λίγο. Α. Έλα, γιατί καταφέραν αυτό το πράγμα, να αρχίσουμε να μαλώνουμε. Ελπίζω να τον άκουσες. Τον άκουσα τώρα, τι να συζητάω. Μπορεί να είναι και αυτός που ρώτησε στη Γενική Συνέλευση ποιον εκπροσωπώ. Για να μην εκνευριστώ, γιατί τώρα θα προσπαθούσα. Η παρέα μου και εσείς οι 50 οργανώνουν. Και εσύ πήρες. Είπε ότι εγώ πήρα την απόφαση. Αφού είμαι ελάχιστος, πώς παίρνω αποφάσεις? Να πάνε να ακούνε Παοκοράδια και Αριοράδια, να ακούνε 10 λεπτά Ηρακλή και να τελειώνουν. Τέλος, φίλε. Τέλος η ώρα για μπλε. Τέλος. Είναι θέμα χρόνου, να το ξέρετε. Τελειώσαμε.
Τέλος. Τελείωσε. Έχει τελειώσει το πάρα πολύ και εντάξει. Δεν θα μ' ακούνε πλέον. Δεν θα μ' ακούνε πλέον. Σε λίγες μέρες τέλος. Άκουμε αγόρι μου λίγο. Άκουμε. Είμαι και εγώ 50 τόσο χρόνο. Έχω δει τον Ηρακλή και στα πάνω του και στα κάτω του, όπως και εσύ τόσα χρόνια βγάζεις το λαρίκι σου και έχουμε περάσει πολλά. Είμαι ελάχιστος. Λοιπόν, άκου Γιώργο, έτσι δεν είπε ο κύριος Ιωαννίδης πριν από λίγο. Έτσι, σε είπε ο άνθρωπος, δεν ξέρω τι ρόλο παριστάνει και τι ομάδα είναι και αυτός είναι μόνο στη 19. Άρης Παλαιοχωρίου είναι. Όχι, εμείς ήμασταν στη 19. Ή στην 30, εγώ δεν μεγάλωσα στη 13, μόνο αυτός μεγάλωσε. Όχι, εμείς είμαστε από αλλού. Ναι. Δεν ζήσαμε τον Ηρακλή. Λοιπόν, Γιώργο, άκουσα αγόρι μου λίγο. Νομίζω ότι θέλει να γίνει μια αρχή με την έννοια ότι πρέπει όπου βρισκόμαστε να πιάνουμε τους πάντες και τα πάντα από βουλευτές, από υπουργούς, από παράγοντες, από αθλητές και να μιλάνε συνέχεια για αυτή την... Αντί να μην πω εγώ τώρα, δεν θέλω να το πω δημόσια, αυτή την αδικία που έχει συμβεί σε αυτό το σωματείο και να διεκδικήσουμε άμεσα σε ένα χρόνο με το έτσι θέλω να παίξουμε κατευθείαν Super League. Τελείωσε. Όπως είπε ο κύριος Βέλιος, τον άκουσε στο Βέλιο που μίλησε στην εκπομπή της ΕΡΤ. Ο ίδιος ο Απόστολος Βέλιος που κατάγεται από το Παλαιοχώρι, γελίε Ιωαννίδη, χαρακτήρισε ντροπή αυτό που πάει να γίνει. Ντροπή. Και ντροπή και γενικά είπε ότι η πιο αδικημένη ομάδα στον κόσμο είναι ο Ηρακλής. Όπως μίλησε ο Βέλιος, πρέπει να αρχίσουμε να μιλάμε όλοι εμείς, να πιάνουμε τους πάντες και σε ένα χρόνο από σήμερα. Απαγορεύεται, πρέπει... απαγορεύεται αδερφέ μου, να λέω ως Γιώργος Ματζιούκης ότι δεν μ' αρέσει ο Άρης Παλαιοχωρίου, επειδή τυχαίνει, να έχουμε την ίδια άποψη με κάποιους άλλους. Σόνι και καλά, Γιώργο... με βάζουν κάποιοι να τα λέω. Δηλαδή, εγώ σε βάζω, μπορώ να τα πεις. Γιώργο, εγώ δεν έχω πρόβλημα ούτε με τον Άρη Παλαιοχωρίου, ούτε με τον Άρη Θεσσαλονίκης, ούτε με τον Ζητώ συγγνώμη από τους υπολείπους, αλλά για κάποιους σαν το προηγούμενο, δεν σας αξίζει τίποτα. Τίποτα. Να μην ακούτε τίποτα. Δεν θέλει να ακούνε, δεν θέλουν να ακούνε, ρε. Δεν μας ενδιαφέρει να τι κάνουν. Αφού είμαστε ελάχιστοι. Έχουμε χρόνια, σ' ακούω, εγώ σ' ακούω από τα παιδιά. Τον Παύλο, από τότε ακούω αυτή την εκπομπή, χρόνια ακούω. Η εκπομπή ήταν το 2006. Το ξέρω, Γιώργο μου. Και, το τι τραβάω που... τόσα χρόνια για να υπάρχει αυτή η εκπομπή στον αέρα, το ξέρω εγώ. Σε παρακαλώ, μια ώρα εκπομπή τώρα και άλλοι έχουν 2 και 3 ώρες. Τέλος πάντων, να μην το αναλύσουμε και αυτό. Λοιπόν, Γιώργο, ηρέμησε αγόρι μου, βάλ τα κάτω τα πράγματα. Εμείς δεν θέλουμε να σταματήσει καμιά εκπομπή. Δεν έχει κάτι άλλο για να ενημερώνομαστε δηλαδή στο κάτω-κάτω. Τι να ακούω, το... Δεν πειράζει, μπορεί να ακούτε αυτόν εδώ που έβριζε πριν, που με είπε ελάχιστο να έρθει αυτός να κάνει εκπομπή. Γιώργο, συμφωνείς με αυτό που λέω ότι πρέπει από τώρα να αρχίσουμε παντού όπου βρισκόμαστε να ζητάμε άμεσα επιστροφή του Ηρακλή στην Α Εθνική. Τέρμα και τελείωσε δικαστικά. Θα γίνει. Ναι, αλλά μην περιμένεις, φίλε μου, να γίνει κάτι. Δεν πρέπει να σταματήσουμε, Γιώργο, να το λέμε όπου βρισκόμαστε όλοι. Θα ζητάμε αυτό το πράγμα που είναι το δίκαιο. Τελείωσε. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα, ρε φίλε, δηλαδή. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, δυστυχώς. Δεν μπορεί να γίνει κάτι, δυστυχώς. Το ξέρω ότι δύσκολα θα γίνει, αλλά πρέπει να το διεκδικήσουμε πάλι ξανά. Πάλι μέσω γυμναστικού, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Δικαστικά να ζητήσουμε δικαίωση. Τελείωσε. Όχι δική δικαίωση. Δικαίωση κατευθείαν αλφα εθνική. Τελείωσε. Όπως μας ρίξανε. Και σωθήκανε αυτοί. Πιστεύεις ότι σε αυτή τη χώρα θα γίνει αυτό? Εγώ συμφωνώ μαζί σου. Αλλά... Γιώργο, πρέπει να γίνει κάποτε όμως. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Δηλαδή, έχουμε φάει τα σωστικά μας. Κρατάμε με το ζόρι τα παιδιά μας, αν είναι αυτοί στο Γιώργο. Έχω γιο 14 χρονών. Το και ξέρω, το παιδί τον έχουν κάνει τρελό μπούλινγκ στο σχολείο. Τον έχουν πρίξει τα παιδιά. Κοίταξε, εγώ λέω να γίνουμε όλοι σαν τον προηγούμενο για να πάει μπροστά ο Ηρακλής. Θα πάει πολύ μπροστά, λέει, θα υπάρχει στο χάρτη. Σαν τον προηγούμενο. Τουλάχιστον ευτυχώς. Εν μέρη, καλά που είχαμε και τον μπάσκετ λίγο να. Και λίγο το βόλι, γιατί... Το βόλι κάτσε να δούμε γιατί έχει πρόβλημα για εκεί. Έχει πρόβλημα, ναι, αλλά τουλάχιστον λες ότι έχει το βόλι και μια ιστορία, δηλαδή κάτι κρατάς, ρε αγόρι μου, πώς να στο πω. Αυτό το ποδόσφαιρο σε φωνάει, όπου και σταθείς να μιλήσεις. Δεν το συζητάμε. Αυτό μας φωνάει, αυτό μας φωνάει. Δεν το συζητάμε. Λοιπόν, σε ευχαριστώ. Να σε καλά. Θα πας σπίτι, θα ηρεμήσεις τώρα, κάθε μέρα τα κάτω πράγματα και μην κάνεις. Ναι, αλλά όταν κάθε μέρα γίνεται αυτό για 13 χρόνια, φίλε, εντάξει. Έλα, έχουμε και μια ζωή. Έλα. Εντάξει, έλα, σ' αγαπάμε, έλα, ηρέμησε. Να σε καλά. Άντε, καλό βράδυ, καλό βράδυ, Γιώργο, άντε, πάει. Παιδιά, για όσους μου λέτε αυτά που μου λέτε, που σας ευχαριστώ, και από την Ελλάδα και από το εξωτερικό, αυτός ο κύριος πριν από λίγο ήταν το κερασάκι στην τούρτα. Και όποιος κατάλαβε, κατάλαβε. Και από τη στιγμή που μετά από 13 χρόνια καθημερινού αγώνα εδώ, έστω και ένας πιστεύει
ότι κάποιος με βάζει να λέω αυτά που λέω και δεν τα λέω από την ψυχούλα μου. Όχι φίλε Γιώργο, πρέπει να σκεφτείς και εσύ εμένα και εσύ Κωνσταντίνε. Υπάρχουν και άλλοι σταθμοί, μπορείτε να απαιτήσετε να κάνουν εκπομπές. Υπάρχουν και άλλοι δημοσιογράφοι, μπορείτε να απαιτήσετε να κάνουν εκπομπές. Μπορεί να φύγω εγώ, να έρθει κάποιος άλλος να κάνει την ώρα για μπλε. Δεν είπα εγώ ότι θα σταματήσει η εκπομπή. Μπορεί να συνεχιστεί. Δεν αποφασίζω εγώ. Εγώ εξάλλου είμαι ελάχιστος από τον 55χρονο φίλο μας νωρίτερα, που νομίζει με το νου του, με το μυαλό που δεν έχει, ότι επειδή τυχαίνει να μην θέλω τον Άρη Παλαιοχωρίου και εγώ και οι οπαδοί, ότι αυτό κάτι σημαίνει. Δεν ξέρει μάλλον τόσα χρόνια ότι αυτή εδώ η εκπομπή και πεσήματα έχει φάει από οπαδούς και μπινελίκια έχει δεχτεί και απειλές έχει δεχτεί και πολλά άλλα. Κάτι που σημαίνει ότι αυτό που λέει δεν ισχύει, γιατί πάντα λέμε αυτό που πιστεύουμε. Για 13 ολόκληρα χρόνια. Του εύχομαι λοιπόν αυτού του κυρίου να κάνει ζάπινγκ σε λίγες μέρες και να ακούει άλλους που δεν θα λένε τη λέξη Ηρακλή. Να ακούει για ΠΑΟΚ και Άρη. Φτάνει. Φτάνει. Φτάνει γιατί έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν ενημερώνω. Η εκπομπή σήμερα είχε ένα καλαθοσφαιριστή του Ηρακλή. Μίλησε εδώ στη συνέντευξη. Όλα αυτά τα χρόνια προβάλλει όλα τα τμήματα του Ηρακλή. Και αυτός έφτασε στο σημείο να λέει ότι δεν ενημερώνω. Είδατε τι σας είπα στο πρόλογο. Θυμάστε ότι υπάρχουν άνθρωποι που δεν γουστάρουν την εκπομπή και τις κάνουν πολέμο γιατί δεν ακούν αυτό που θέλουν. Αν άκουγε αυτό που θέλει, αν εγώ έλεγα υπέρ του Άρη Παλαιοχωρίου, θα έμπαινε στο μικρόφωνο να με αγκαλιάσει και να με φιλήσει. Γιατί με το μυαλό του αυτό ήταν το σωστό. Και συγκρίνει αυτός ο γελίος, συγκρίνει το ΑΕΠ Ηρακλής με το Άρης Παλαιοχωρίου σκέτο. Το συγκρίνει. Που να πηγαίνουν τα εγγονάκια σου μεγάλε στο σχολείο και να σε λένε παππού. Σκουλικόγρια με είπαν σήμερα στο σχολείο. Τι να τους πω, ότι είναι το ίδιο με το ΑΕΠ Ηρακλής. Και αφού σου τη σπάω τόσο πολύ και είμαι ελάχιστος, γιατί την ακούς την εκπομπή? Μήπως γιατί δεν έχεις να ακούσεις κάτι άλλο? Θα ακούς κάτι άλλο από εδώ και πέρα. Συγχωρέστε με και πάλι. Όπως καταλαβαίνετε, δεν αξίζει. Δεν αξίζει σε κάτι τέτοιους ανθρώπους να τους δίνουμε άλλο σημασία. Και δεν θα τους δίνουμε γιατί έχουμε και μια ζωή και μια υγεία και μια ιστεροφημία και πρέπει να κοιτάξουμε κάποια στιγμή και τον εαυτό μας. Και όλοι εσείς που φυσικά και δεν φταίτε σε κάτι, κάντε τα παράπονά σας σε αυτόν και σε πολλούς άλλους που δεν γουστάρουν την ώρα για μπλε. Αφού δεν τη γουστάρουν, δεν θα την ακούνε κιόλας. Απλά πράγματα. Καλό βράδυ. Να είστε καλά.